μικρή έκανε. Πάνω από 100 ανήκει σε κατευθυντικά. Κουραστήκαμε κύριε Γιώργο. Όπως κάθε χρόνο κύριε Φαρμάκη. Όπως κάθε χρόνο, είμαστε από τις 6 ώρα το πρωί εδώ πέρα. Κρεμάσαμε. Και αν κουραζόσασταν τα άλλα χρόνια, θα ήσασταν εδώ σήμερα. Άρα είστε πάντα. Ε, πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος μας βοηθάει. 203. Getting on this gate right here. Around that time, the sighting point, people used to live it right here. So he come and talk to them. It says Saint Taurus Corinthians and stuff like that. So he comes here, Saint Paul. So they had the mark. Εκ μέρους του Δημάρχου Κορινθίων, κυρίου Αλέξανδρου του Πνευματικού, να ευχαριστήσω το διασωστικό σώμα Πήγασος που κάθε χρόνο είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας και μας βοηθάει για να διεκπαιρεώσουμε σωστά τον αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω την Τροχιά Κορίνθου, η οποία κάθε χρόνο συμμετέχει και βοηθάει να μην έχουμε κάποιο ατύχημα σε ό,τι αφορά τις διαδρομές, μια και κάποιες διαδρομές γίνονται μέσα από δρόμους. Τη Motor Oil για το ασθενοφόρο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι χάρη σε αυτούς γίνεται αυτός ο αγώνας με τόσο επιτυχία. Και δεν είναι άλλοι από τους γυμναστές της φυσικής αγωγής. Πρώτον και καλύτερο το φίλο μας τον Χρήστο το Δήμα, ο οποίος αν και συνταξιούχος θα με επιτρέψει Χρήστο, είναι παρόν. Ήταν εκεί σήμερα το πρωί στην αφετηρία, 7 η ώρα τα πήγα, ήταν εκεί, με περίμενε. Τον Ανδρέα τον Λαγό, ένα κυριογρότημα, τη Σοφία την Κέλπουρα, την Ελένη την Γιώτα, τον Στέφανο τον Παπαμιχαήλ, τη Γεωργία την Κλεπετσάνη και ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Ελένη τη Μαυραγάνη και για την προσφορά της και επιτυχία του αγώνα. Την είπα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθατε και συμμετείχατε σε αυτόν τον αγώνα, στο 16ο αγώνα δρόμου στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου, όλους εσάς που ήρθατε από όλα τα μέρη της Ελλάδος και κάποια από το εξωτερικό, μας θυμάται με την παρουσία σας. Και θέλω του χρόνου στα 17 να είμαστε καλά, να είμαστε πάλι εδώ. Κυρία Κέρκουρα. Ξεκινάμε με την κατηγορία αντρών. Πρώτος, Τζαναβάρας Παύλος, 45 ετών. Χρόνος 44-15, σύλλογος Εθυραίο Κήποδες. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Κορινθίων, κύριο Αλέξανδρο Πνευματικό, να κάνει την απονομή. Έλα, έλα, έλα. Έλα. Μπράβο, Παύλο. Δεύτερος διοικητής, Τανούς Αμπτάλα, ηλικία 38 ετών, χρόνος 44-22, Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος Αθηνών. Τον κύριο Δήμαρχο. Γεια σου, Αμπτάλα. Τρίτος, Πρεβέντος Χαράλαμπος, 38 ετών, χρόνος 46-40, δρομής Τρικάλων. Ο κύριος Δήμαρχος για τις απονομές. Μισό λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, να πείτε δύο λόγια. Εγώ να
ευχαριστήσω όλους αθλητές που συμμετείχαν για άλλη μία χρονιά. Να ευχαριστήσω βεβαίως εδώ και τα μέλη της Ανανοτικής Επιτροπής, τους γυμναστές μας, οι οποίοι εδώ και 16 χρόνια είναι πάντα παρόντες και παρούσες για να στηρίξουν μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση που γίνεται από τις Κεχριές μέχρι εδώ την αρχαία Κόρινθο, στα Γνάρια του Αποστόλου Παύλου. Να ευχαριστήσω και όλους τους θεατές που στήριξαν με την παρουσία τους εδώ τον τερματισμό και να ανανεώσουμε το ραντεβού για του χρόνου, να είμαστε ακόμα περισσότεροι και να έχουμε ακόμα πιο σημαντικούς χρόνους που κάθε χρόνο όλο και βελτιώνονται, και εύχομαι και τα επόμενα χρόνια να έχουμε και ακόμα καλύτερες επιτυχίες. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Συνεχίζουμε με τις τρεις πρώτες νικήτριες γυναίκες. Πρώτη, Δεμέστιχα Χριστίνα, ηλικία 41 ετών, χρόνος 53-10, Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος Αθηνών. Δεύτερη, Κλεισάρη Μαρία, 44 ετών, με χρόνο 58-31, Μαραθωνοδρόμος. Μαραθωνοδρόμοι δρομής Αργολίδος. Και τρίτη, Σόγια Λένα, 21 ετών, με χρόνο 58-33, ανεξάρτητη. Παρακαλούμε τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη κύριο Παπαποντίου να κάνει τις απονομές. Ένα αποδέλιμα από εδώ. Δύο λόγια από τον κύριο Παπαφωτίου. Συγχαρητήρια για τους συμμετέχοντες. Μια πολύ καλή, σεμνή αλλά ουσιαστική διοργάνωση. Έχουμε την ευλογία του Αποστόλου Παύλου. Ακολουθούμε περίπου τα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου που ήρθε από τις Κεφαιές στην αρχαία Κόρινθο. Αυτή η ευλογία λοιπόν να μας συνοδεύει στην υπόλοιπο της ζωής μας με κάτι το ιδιαίτερο. Και να συγχαρώ και τους διοργανωτές και όλους τους συμμετάχοντες και τους θεατές για αυτή την ολοκληρωμένη παρουσίαση. Έγινε μια παράδοση ουσιαστική στην περιοχή μας. Τιμούμε τον Απόστολο Παύλο, τιμούμε τους Κορίνθιους και σε αυτή την απόδοση της τιμής εντάσσεται και αυτή η σεμνή και ουσιαστική διοργάνωση του αθλητικού αγώνα. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις ανδρών ανάλογα με την κατηγορία ηλικίας. Στην κατηγορία ηλικίας 30 έως 39 πρώτος είναι ο Βασιλιάδης Τηλιανός, ηλικία 36 ετών, χρόνος 47-31, ανεξάρτητη. Συνεχίζουμε. Κατηγορία 40-49 πρώτος Μανιφάβας Παναγιώτης, 49 ετών, με χρόνο 47-56, ανεξάρτητος. Στην κατηγορία 50-59 πρώτος Γκούμας Θεόδωρος, 56 ετών, 52-25, Απόλλων Δυτικής Αττικής ο Σύλλογος. Και άνω των 60 ετών, πρώτος Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 61 ετών, με χρόνο 58-52, Μαραθωνοδρόμοι δρομής Αργολίδος. Παρακαλώ τον πρόεδρο της κοινότητος, τον κύριο Παπαϊωάννου Κώστα, να κάνει την απονομή. Μόλις τελείωσε για να πω το Κώστα. Κώστα, περίμενε. Βραβεύσεις γυναικών ανάλογα με την κατηγορία ηλικίας. Στην κατηγορία ηλικίας 30-39, πρώτη Θεού Μαρία, ηλικία Θεού Μαρία, χρόνος 1-5-30, πρόμαχος Αθηνών ο Σύλλογος.
40-49 πρώτη. Γέπες, Μαρία Αγγελική, με πρώτα 1-12-13. Ορσίπος Μεγάρων είναι Όρσικος Μεγάλων είναι ο σύλλογος και στην κατηγορία 50-59 Τζιάτζιου Αλεξάνδρα με χρόνο 1-13-23 Αντίτας ο σύλλογος. Παρακαλείτε για την απονομή ο κύριος. Ο κύριος Χρήστος Δήμας. Ορίτια, δεν παίζεις. Ψυχή του αγώνα. Έλα. Συνεχίζουμε με τον νεότερο αθλητή. Τα Παχανιώτης Ευάγγελος, 14 ετών, χρόνος 1-15-06, ανεξάρτητος. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Φαρμάκης Γεώργιος. Και συνεχίζουμε με την νεότερη αθλήτρια, Πανταζή Παναγιώτα, 12 ετών, χρόνος 1-20-21, Ποσειδών Λουτρακίου. Παρακαλεί τον Δήμαρχο Κορυφαίων, κύριος Αλέξανδρος Πνευματικός, να κάνει την απονομή. Συνεχίζουμε με τον γυρεότερο αθλητή. Πανταζής Βασίλειος, 79 ετών, χρόνος 2-3, ανεξάρτητος. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Λαγός Αντρέας. Συνεχίζουμε με τη γυρεότερη αθλήτρια Βαγενά Γεωργία, 58 ετών, χρόνος 1-19-30, ανεξάρτητη. Παρακαλείτε για την απονομή η κυρία Παπραγάνη Ελένη. Μπράβο Γεωργία, μπράβο! Μπράβο Τόρφια! Ελένη, Ελένη, Γεωργία, μπράβο! Και το κύπελλο που απέμεινε, γιατί δεν υπήρχε κατηγορία γυναικών πάνω από 60, ο πατέρας και ο γιος από την Ελβετία που μου τιμήσαν με την συμμετοχή του στον αγώνα, ο Πούπε τον Ντόρφ. Η κυρία Γέλμπουρα Σοφία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ραντεβού του χρόνου να είμαστε καλά στα 17 Αγνάρια του Απόστολου των Εθνών, του Απόστολου Παύλου. Παπα Πέτρο, έλα εδώ αμορφιά μου. Όλα καλά, άντε, διάλε μας, άντε, πάμε μας. Ευχαριστώ.